Είμαι ο Απόστολος Βεΐζης, είμαι γενικός διευθυντής στην ITESOS, εδώ στην Ελλάδα. Η ITESOS είναι μια ανθρωπιστική οργάνωση που εδώ και 30 χρόνια παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Από το 2016 βρίσκεται στην Ελλάδα ως απάντηση της λεγόμενης προσφυγικής κρίσης, παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια στη Λέσβο, στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία. Είμαι η Άντλα Σεσάτη, είμαι διευθύντρια του Ελληνικού Φόρου Μεταναστών και κατάγομαι από το Σουδάν. Το Ελληνικό Φόρου Μεταναστών είναι ένα δίκτυο μεταναστευτικών οργανώσεων, αριθμεί αυτή τη στιγμή 42 οργανώσεις και μεταναστευτικές κοινότητες, σωματεία δηλαδή, αλλά και άτυπες ομάδες. Είμαστε το μεγαλύτερο εκπροσωπευτικό όργανο, αντιπροσωπευτικό όργανο των μεταναστευτικών κοινοτήτων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και το 2022 θα κλείσουμε 20 χρόνια που είμαστε ενεργοί και κάνουμε διάφορα πράγματα και ως κοινότητες, αλλά και ως άνθρωποι, ούτως ώστε να εκπροσωπηθεί καλύτερα ο χώρος των μεταναστευτικών κοινοτήτων. Ονομάζομαι Jean Didier Tomata. Είμαι ο πρόεδρος του Ελληνικού Φορέου Προσφύγων. Το Ελληνικό Φορέου Προσφύγων είναι μια συγκέντρωση προσφυγικών κοινοτήτων που φτιάχτηκε το 2010 εδώ στην Ελλάδα. Και ο σκοπός ήταν οι πρόσφυγες να μιλήσουν για την ένταξή τους εδώ στην ελληνική κοινωνία. Έχοντας υπόψη μας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, η ITESOS Ελλάς πήρε μια πρωτοβουλία που έχει να κάνει με τον εμβολιασμό των χωρίς χαρτιά ανθρώπων και των ετούτων άσκων και των προσφύγων στην Ελλάδα. Ξεκίνησε να γίνεται όλο αυτό με το lockdown, με τις ανακοινώσεις και βγαίνανε όλα αυτά στα ελληνικά. Κάποια στιγμή ξεκίνησαν να βγαίνουν και στα αγγλικά, οπότε αναγκαστικά εμείς για να ενημερώσουμε τις κοινότητές μας έπρεπε αυθημερών να κάνουμε μεταφράσεις σε 11 γλώσσες και να προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί εκτός από το ζήτημα της υγείας του, ήταν και το θέμα της καθημερινότητάς του, πώς θα πάει στη δουλειά του, πώς θα μετακινηθεί, τι θα γίνει με τα παιδιά του. Και με πρωτοβουλία της ITESOS στην ουσία, σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε μια καμπάνια, ούτως ώστε να ενημερώσουμε τον κόσμο για το κομμάτι που έχει να κάνει με τον εμβολιασμό, αλλά και να ενημερώσουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων που βρίσκονται στη χώρα που δεν έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο. Αυτό που είδαμε και βλέπουμε στην χώρα μας είναι ότι η ελληνική πολιτεία δεν είχε εντάξει ποτέ στο σχεδιασμό, στην αντιμετώπιση και τους πρόσφυγες, τους άσυλους και τους χωρίς χαρτιά στην αντιμετώπιση του COVID. Αυτό που καταγράψαμε όλο αυτό το διάστημα, καταγράψαμε τις επιπτώσεις του COVID σε αυτούς τους ανθρώπους, επιπτώσεις που στους ανθρώπους που ζουν στους καταβλισμούς στα νησιά είναι 3 φορές επάνω σε σχέση με τον τοπικό πληθυσμό, και στους ανθρώπους που ζουν σε δομές στην ενδοχώρα, 2,5 φορές επάνω σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Άρα σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι στο κομμάτι της έκθεσης τους στο COVID-19 και αυτό έχει να κάνει με τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο της καθημερινότητάς τους, όπου οι καταβλισμοί συγκεκριμένοι είναι ορισμός του συνωστισμού. Πράγμα που σημαίνει ότι τα μέτρα τα οποία είχαμε ζητήσει από τον υπόλοιπο κόσμο να υλοποιήσει ήταν κάτι που δεν μπορούσε να εφαρμοστεί στις υπάρχουσες δομές. Τον Νοέμβριο του 2020, ο τότε Υπουργός Υγείας ανακοινώνει ότι οι ετούντες άσυλοι και πρόσφυγες που ζουν στις δομές στα νησιά και στην ενδοχώρα είναι μια ομάδα προτεραιότητας και θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός τους από τον ΕΟΔΗ. Έπρεπε να έρθει η 3 Ιουνίου του 2021 να ξεκινήσει ο εμβολιασμός σε αυτές τις δομές, με μεγάλη καθυστέρηση. Και σήμερα που μιλάμε για τους ετούντες άσυλοι και τους πρόσφυγες οι οποίοι ζουν στους καταβλισμούς στα νησιά, στην ενδοχώρα όπως και στο πρόγραμμα Εστία, έχουν εμβολιαστεί περίπου 24,6% του πληθυσμού. Ένα ποσοστό το οποίο είναι αρκετά χαμηλά σε σχέση με το ποσοστό εμβολιασμού που έχει ο γενικότερος πληθυσμός. Από τη στιγμή που ξεκίνησε το εμβολιασμό, είχαμε ένα μικρό αριθμό ατόμων που είχαν χαρτιά, που έχουν κάνει αμέσως, έχουν κλείσει ραντεβού για να κάνουν εμβόλιο, αλλά παράλληλα είχαμε ένα μεγάλο ποσοστό που δεν μπορούσαν
να κλείσουν ραντεβού, δηλαδή να μπουν στην πλατφόρμα για να μπορέσουμε να έχουν ένα ραντεβού για το εμβόλιο. Αφού έχει γίνει από τις αλλαγές που έχουμε ζει πάνω στο προσφυγικό, είχαμε ένα μεγάλο αριθμό των ατόμων που δεν είχαν ούτε ΑΜΚΑ ούτε ΠΑΙΠΑ. Ή το ΠΑΙΠΑ δεν ήταν πια σε ισχύ αφού είτε το χαρτί είχε λήξει, το ΠΑΙΠΑ είναι συνδεμένο με το χαρτί. Οπότε ήμασταν σε αυτή τη κατάσταση για πολύ κόσμο. Έχει γίνει προσπάθεια να μιλήσουμε με τα Υπουργεία για να μπορέσουμε να βάλουμε αυτό το θέμα στο τραπέζι. Ευτυχώς έχει γίνει μία πρόοδο τώρα, γι' αυτό συμμετέχουμε ενεργά σε αυτήν την καμπάνια για το εμβολιασμό για όλους. Γενικά έχουμε ένα μεγάλο αριθμό των ατόμων που δεν έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Έχουμε την εντύπωση ότι ακόμα και αν είμαστε στην ίδια κοινωνία, αλλά ζούμε σε δύο διαφορετικά σύμπαν. Έχουμε οι Έλληνες που ζουν σε ένα σύμπαν και έχουμε και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Και μεταξύ μας υπάρχει ένα μεγάλο τείχο που προσπαθούμε να σπάσουμε με διάφορες στρατηγικές. Οι άνθρωποι, οι συγκεκριμένοι, δεν υπήρχαν σε κανένα σχεδιασμό μέχρι τώρα και χάρη στις προσπάθειες που γίνονται από την κοινωνία των πολιτών, οι άνθρωποι χωρίς χαρτιά πήραν ένα όνομα, μπήκαν στα προγράμματα και μπήκαν στα σχέδια της κυβέρνησης, άρα η κυβέρνηση με κάποιο τρόπο αναγνωρίζει την ύπαρξή τους ως άνθρωποι χωρίς χαρτιά. Σήμερα που μιλάμε έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει στους χωρίς χαρτιά να έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν ένα προσωρινό αριθμό ΠΑΜΚΑ για τον εμβολιασμό τους. Βεβαίως, περιμένουμε ακόμη τις κοινές υπουργικές αποφάσεις οι οποίες θα επιτρέψουν την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Άρα, στην ουσία, βρισκόμαστε ακόμη σε πολύ αρχική φάση της ενέργειας συγκεκριμένης. Θεωρώ ότι οι ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση για τους ανθρώπους χωρίς χαρτιά, τις πρόσφυγες και μετανάστες, έχουν αποτύχει για τους συγκεκριμένους λόγους. Πρώτος λόγος, ότι σαν άνθρωποι δεν υπήρχαν ποτέ, υπήρχαν μόνο αριθμοί για τις αρχές. Δεύτερον, η επικοινωνία του μηνύματος, είτε για τον COVID, είτε για τον εμβολιασμό, γίνεται μόνο στα ελληνικά, κάτι το οποίο δεν είναι κατανοητό για πάρα πολλές κοινότητες ανθρώπων οι οποίοι μιλάνε διαφορετικές γλώσσες από τα ελληνικά. Τρίτον, δεν υπήρχε σωστός σχεδιασμός της ενέργειας που σχεδιάζει την ενημέρωση, τον εμβολιασμό και την επικοινωνία με τις κοινότητες, πράγμα που δεν επέτρεψε, αυτό που λέμε, ένα μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων να εμβολιαστούν. Ο μεταναστευτικός πληθυσμός που δεν έχει χαρτιά, παρόλο που είναι αόρατο σε ό,τι έχει να κάνει με τη γενικότερη κατάσταση στη χώρα, δεν είναι αόρατος. Δηλαδή υπάρχει εκεί που είναι τα φραουλοχώραφα, υπάρχει εκεί που δουλεύει ο κόσμος, υπάρχει μέσα στα σπίτια μας, έτσι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα μας. Και δεν είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να τους βρει, είναι απλά ότι δεν γίνεται προσπάθεια να τους βρει. Και επίσης εμείς σαν σημείο αναφοράς των ανθρώπων αυτών, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αναγκαστικά πρέπει να επικοινωνήσουν και με τις κοινότητές τους, αλλά και έχουν και ανάγκη από διάφορα πράγματα, έρχονται σε επαφή. Δεν είναι... Και αυτή η παρανόηση ότι οι άνθρωποι χωρίς χαρτιά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει τώρα, είναι απίστευτη, γιατί μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να είναι και 20 και 30 χρόνια στην Ελλάδα. Και το γεγονός ότι βρέθηκαν χωρίς χαρτιά, δεν είναι ότι ήρθαν χωρίς χαρτιά. Είναι ότι κάποια στιγμή χάσανε τη δουλειά τους, χάσανε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να ανανεώσουν την άδεια διαμονής τους, άλλαξε κάποιο νομοσχέδιο και βρέθηκαν εκτός συστήματος. Οπότε εννοείται ότι μέσα σε αυτούς είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει πρόσφατα, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι χρόνια εδώ και μπορεί για τον χι ή ψη λόγο να βρίσκονται χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, αλλά δεν είναι 100% δική τους ευθύνη. Οι μετανάστες και οι μετανάστριες με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή θέλουν να εμβολιαστούν. Δεν είναι κατά του εμβολιασμού και προσπαθούν να εμβολιαστούν με κάθε τρόπο. Απλά υπάρχει μια γραφειοκρατία
Και υπάρχουν διάφορα προβλήματα που εμφανίζονται, δηλαδή έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν διπλά άμκα ή έχουν πάμκα και άμκα και εμφανίζονται ως ότι έχουν έναν άλλον αριθμό ασφάλισης και δεν μπορούν να βρουν άκρη. Τους είναι λίγο δύσκολο αυτό. Επίσης μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που φοβούνται, είτε γιατί είναι μεγάλοι σε ηλικία, είτε γιατί είναι εγκυμονούσες γυναίκες, είτε γιατί πρόκειται να μείνουν έγκυες ή θέλουν να κάνουν οικογένεια, αλλά δεν υπάρχει κάποιος να τους απαντήσει, να τους καθησυχάσει, είτε στη γλώσσα τους, είτε δεν υπάρχει κάποια καμπάνια για τον εμβολιασμό των μεταναστών στην Ελλάδα. Ό,τι έχει γίνει για τους ίδιους τους Έλληνες και δυστυχώς βλέπουμε ότι και αυτό δεν είναι χαμηλά τα ποσοστά του εμβολιασμού. Και τα fake news υπάρχουν. Οπότε ο κόσμος πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να ενημερωθεί σωστά. Ξεκινάμε από εκεί. Αλλά σίγουρα οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να εμβολιαστούν και ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται ακόμα περισσότερο. Ακόμα και αυτοί που δεν έχουν χαρτιά, έχουμε πληροφορίες ότι θα πηγαίνανε μαζικά να εμβολιαστούν αν τους δινόταν αυτή η ευκαιρία και αν δεν φοβόντουσαν ότι αν πάνε να εμβολιαστούν θα απελαθούν ή θα έχουν κάποιο πρόβλημα ή θα φυλακιστούν ή οτιδήποτε. Ο COVID-19 χρησιμοποιήθηκε από την πολιτεία ως ένα μέτρο ποινικοποίησης των ετούντων άσυλων προσφύγων και των χωρίς χαρτιά. Το λέω αυτό γιατί ήταν οι πρώτοι που μπήκανε σε περιορισμό των μετακινήσεών τους πριν από τον γενικό πληθυσμό, ενώ η χώρα ανατακτικά διαστήματα όπως και τώρα έχει ανοίξει για διάφορες ομάδες πληθυσμού, οι ετούντες άσυλοι και οι πρόσφυγες οι οποίοι ζουν σε δομές παραμένουν στην διαδικασία των περιοριστικών μέτρων, που σημαίνει κάποιες ώρες την ημέρα και κάποιες ώρες την εβδομάδα μπορούν να μετακινηθούν. Άρα στην ουσία, στην πραγματικότητα, ο COVID χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο ποινικοποίησης, άρα δεν μπόρεσε να δώσει στους ανθρώπους την εμπιστοσύνη προς την πολιτεία ότι αυτό που επικοινωνεί και αυτό που υλοποιεί είναι κάτι που είναι για το καλό τους. Οπότε στην ουσία, στην πραγματικότητα, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν εμπιστεύονται τις κινήσεις συγκεκριμένες. Ναι, αυτό αμέσως έχει δημιουργήσει πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή, έχουμε παρατηρήσει σχεδόν όλο το 2020, κάθε φορά που έπρεπε οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να βγουν, αφού δεν ήμασταν σε καραντίνα εδώ στην Αθήνα οι Έλληνες, αλλά κάθε φορά υπήρχε μια παράταση για την περίοδο καραντίνα στα camps. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα στους ανθρώπους που ήταν στα camps. Δηλαδή, ήμασταν ήδη σε μια κατάσταση όπου η πίεση ήταν πολύ μεγάλη. Από τη στιγμή που δεν έχουμε δυνατότητα να βρεθούν, αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό σπάει λίγο περισσότερο την κοινωνία, αφού οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί οι Έλληνες βγαίνουν, αφού δεν είμαστε πια στην καραντίνα, αλλά εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να βρεθούμε. Αυτό που έχουμε καταφέρει να κάνουμε μέχρι στιγμής με το Vaccines for All είναι πρώτον να έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε κάποια info session μέσα στις ίδιες τις κοινότητες, ούτως ώστε να περάσουμε τη σωστή πληροφορία για τον κόσμο που ενδιαφέρεται να εμβολιαστεί. Και αυτό γίνεται σε συνεργασία με τις ίδιες τις κοινότητες, δηλαδή γίνεται και με γιατρούς από τις ίδιες τις κοινότητες, γιατί όπως είπα και πριν, η μετανάστευση δεν έχει ξεκινήσει φέτος. Στην Ελλάδα υπάρχουν μετανάστες που είναι εδώ από τη δεκαετία του 60, οι οποίοι είναι και γιατροί είναι και μπορούν να απαντήσουν σε διάφορα θέματα, οπότε έχουμε ξεκινήσει μια τέτοια πρωτοβουλία ενημέρωσης. Και βέβαια εκεί έχουμε και βοήθεια από Έλληνες γιατρούς, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό, πρέπει να γίνει. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό, έχει να κάνει με την ενημέρωση του κόσμου. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι όλο αυτό γίνεται στη γλώσσα του. Και προσπαθούμε οτιδήποτε βγαίνει να το μεταφράζουμε άμεσα, ούτως ώστε ο κόσμος να έχει πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία. Έχει δημιουργηθεί και μία πλατφόρμα ηλεκτρονική, στην οποία ένας χώρος ηλεκτρονικός σε διάφορες γλώσσες,
όπου ο κόσμος μπορεί να μπει και να ενημερωθεί, το vaccinesforall.gr. Και επίσης, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε φτιάξει μία σειρά από μύθους και αλήθειες πάλι στη γλώσσα των ανθρώπων για να μπορούν να το διαβάσουν και να ενημερωθούν, αλλά και τα βήματα πρόκειται να βγουν τώρα πολύ σύντομα, μόλις βγει και η οικία βέβαια, γιατί αυτό περιμένουμε, για το ποια είναι τα βήματα, ούτως ώστε να πάει κάποιος που δεν έχει χαρτιά για να εμβολιαστεί. Έχει βγει πρώτα το κομμάτι που αφορά το ΠΑΜΚΑ, δηλαδή πώς βγάζεις το ΠΑΜΚΑ, και φυσικά δεν είμαι πληροφορίες για το πού μπορεί αυτή τη στιγμή κάποιος να βοηθηθεί, είτε και μέσα από τα γραφεία των φορέων μας και του Φόρουμ Μεταναστών και του Φόρουμ Προσφύγων, είτε μέσα από άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που μπορεί να δίνουν αυτή την πληροφορία ή αυτή τη βοήθεια. Πρέπει, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν εμβόλιο, πρέπει οι άνθρωποι να έχουν εμπιστοσύνη σε μας. Οπότε από τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκτός και δεν νιώθανε λίγο ότι την αγάπη, άμα μπορώ να το πω έτσι, από το κράτο, από την κυβέρνηση, όλο το 2020, αλλά τώρα τα πράγματα έχουν προχωρήσει θετικά, για τη γνώμη μου. Οπότε πρέπει να βρούμε τρόπο για να μπορέσουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων αυτών. Καταρχάς, είναι μια πρωτοβουλία η οποία έρχεται συμπληρωματικά σε χιλιάδες ή εκατοντάδες ενέργειες οι οποίες γίνονται από άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Άρα δεν θεωρούμε ότι είναι μια πρωτοβουλία που δεν την έχει κάνει κανείς, δεν ενδιαφέρει κανείς άλλος. Θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι τα δύο φόρουμ είναι πάρα πολύ κοντά στις κοινότητες, είναι η ομπρέλα, ή έχουν την άμεση επαφή και τους εμπιστεύονται. Οπότε θέλαμε κάποιο τρόπο να βρούμε να έρθουμε κοντά στις κοινότητες, και έτσι το φόρουμ μεταναστών και το φόρουμ προσφύγων ήταν ένας καλός τρόπος. Πέρα της καλής δουλειάς που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια και έχουν αποκτήσει την εμπιστοσύνη, νομίζω ότι και η προσαρμογή του μηνύματος για την κάθε κοινότητα ξεχωριστά είχε και αυτό το δικό του ρόλο. Οπότε οι ενέργειες οι οποίες έχουμε σχεδιάσει, προσπαθούμε να υλοποιούμε καθημερινά, είναι ενέργειες που στοχεύουν στην ενημέρωση, είναι ενέργειες οι οποίες στοχεύουν στην το να αυξηθεί και να αναπτύξουμε περισσότερη εμπιστοσύνη από τις κοινότητες τις ίδιες στην ενέργεια της συγκεκριμένη. Και βεβαίως ο μεγαλύτερος στόχος που είναι να έχουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί, είτε αφορά τούτες άσυλο, είτε πρόσφυγες, είτε χωρίς χαρτιά. Άρα, τουλάχιστον αν μιλάμε για 24,6% του πληθυσμού των ετούτων άσυλων και προσφύγων έχουν εμβολιαστεί, ή χωρίς χαρτιά είναι 0. Οπότε, οποιοδήποτε, έστω και μια ζωή να προστατευτεί, αυτό θα ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για όλους μας, για την πρόσβασή τους στο εμβόλιο και στην υγεία είναι ένα δικαίωμα. Ως άνθρωπος δεν μου αρέσει να βάζω κατηγορίες στους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που έχει βάλει διάφορες κατηγορίες, από χρήστες, από διδόμενες, από πρόσφυγες, μετανάστες, χωρίς χαρτιά, με χαρτιά, θεωρώ ότι το σημαντικότερο κομμάτι να πετύχει κανείς και να προστατεύσει τη δημόσια υγεία είναι οι ενέργειες να εντάξει όλους αυτούς τους ανθρώπους στο σχεδιασμό. Δηλαδή, όταν είχαμε τον COVID μπροστά μας και έπρεπε να πάρουμε μέτρα ως κοινωνία για την προστασία του πληθυσμού, θα έπρεπε να σχεδιάζουμε παράλληλα τι πρέπει να κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους εκεί που είναι, όπως είναι, για να μειώσουμε τις επιπτώσεις του COVID στον αποδοχό του πληθυσμού. Άρα, πρώτο πρόβλημα έχει να κάνει με τον σχεδιασμό, το εντάσσω όλους στον προγραμματισμό. Δεύτερο κομμάτι, όταν είχαμε το επιπλέον όπλο στα χέρια μας που ήταν το εμβόλιο, σημαίνει παράλληλα πώς προσεγγίζω αυτές τις ομάδες, αυτούς τους ανθρώπους. Άρα, σημαίνει ότι κάνω ένα διαφορετικό σχεδιασμό που θα έκανα για την κάθε διαφορετική ομάδα και να το προσπαθήσω να τον υλοποιήσω στη γλώσσα ή με τον τρόπο που είναι πιο εύκολο κατανοητό αλλά και προσβάσιμο σε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα, σημαίνει ότι η ένταξη αυτών των ανθρώπων στον εμβολιασμό από την πρώτη στιγμή και στα μέτρα, πιστεύω ότι θα είχαμε σήμερα ένα αποτέλεσμα τελείως διαφορετικό. Οι απαντήσεις της ελληνικής κυβέρνησης γενικότερα με τα θέματα δημόσιας υγείας, ιστορικά τουλάχιστον όσο εγώ θυμάμαι, ήταν πάντα ευκαιριακές απαντήσεις, χωρίς να απαντάνε ουσιαστικά στην ύπαρξη ενός ζητήματος. Και νομίζω ότι αυτό που απουσιάζει όλα αυτά τα χρόνια, απουσιάζει η έλλειψη πολιτικής βούλησης να διαχειριστούμε τα πράγματα συστηματικά
μεθοδικά, να μετράμε τα αποτελέσματα και με διαφάνεια. Νομίζω ότι αυτό θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και θα, αν το βάλουμε και στα θέματα της οικονομίας, της υγείας, θα έχει ένα πολύ χαμηλότερο κόστος. Ένα χαμηλότερο κόστος για όλους εμάς, για τις καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε. Και δεν χρειάζεται να βάλουμε καρτέλες, αν φταίει αυτός ο πληθυσμός, εάν φταίει εκείνος ο πληθυσμός κτλ. Νομίζω ότι είναι η ώρα η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει ένα τελείως διαφορετικό σχεδιασμό. Υπάρχουν εμπειρίες, υπάρχουν φορείς οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν. Οπότε, αν ενώσουμε όλες τις φωνές, αν ενώσουμε όλες τις δυνάμεις, νομίζω το αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι καλύτερο από ό,τι είναι σήμερα και σε βάθος χρόνου θα ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα για όλους μας.